Χριστόψωμο. Πώς θα φτιάξετε το ψωμί του Χριστού? Συνταγή από το Άγιον Όρος. Το Χριστόψωμο είναι το ιερό ψωμί που δεν πρέπει να κόβεται ποτέ με μαχαίρι. Το φτιάχνουμε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα με ιδιαίτερη φροντίδα και υπομονή και θεωρείται ευλογημένο δώρο του σπιτιού, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Αυτό το ψωμί αφιερώνεται στη γέννηση του Χριστού και δεν πρέπει να κόβεται σύμφωνα με την ελληνική παράδοση ποτέ με μαχαίρι. Τα Χριστόψωμα φτιάχνονται όπως το ψωμί, με τη μόνη διαφορά πως στολίζονται με σταυρούς και ποικίλα άλλα στολίδια ανάλογα με την καλεσθησία της νοικοκυράς. Υλικά που θα χρειαστούμε: 500 γραμμάρια αλεύρι κίτρινο, 250 γραμμάρια αλεύρι άσπρο, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, μία κοφτή κουταλιά της σούπας αλάτι, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι σταφίδα μαύρη, μισό φλιτζάνι αμυγδαλόψυχα, ένα φλιτζάνι καρυδόψυχα, ένα κουταλάκι κανέλα, ένα κουταλάκι γαρέφαλο, μισό κουταλάκι κάρδαμο και σουσάμι. Εκτέλεση. Μέσα σε λεκάνια ζύμωμα κοσκινίζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε το αλάτι, τη μαγιά, την κανέλα, τα γαρίφαλα και το κάρδαμο. Με χλιαρό νερό ζυμώνουμε καλά και στο τέλος κρατάμε στην άκρη ένα μεγάλο κομμάτι ζύμη σαν γροθιά. Μέσα στην υπόλοιπη ζύμη προσθέτουμε το λάδι, τις σταφίδες, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που έχουμε κόψει με το μαχαίρι. Όταν τελειώσει το ζύμωμα, πλάθουμε το ψωμί σε στρογγυλό καρβέλι και το βάζουμε σε στρογγυλό ταψί. Παίρνουμε το ζυμάρι που φυλάξαμε και με αυτό πλάθουμε δύο κορδόνια με τα οποία φτιάχνουμε έναν ισοσκελή μεγάλο σταυρό στην επιφάνεια του καρβελιού. Αλείφουμε το ψωμί με χλιαρό νερό και πασπαλίζουμε με μπόλικο σουσάμι. Στη συνέχεια, σκεπάζουμε το καρβέλι και το βάζουμε σε μια ζεστή γωνιά για να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμο, το βάζουμε να ψηθεί σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για μία ώρα περίπου.